με πολύ λιγοστά άτομα τα απαραίτητα και επειδή κοινώνησα και τρεις ανθρώπους, έπρεπε και το σεβαστό δικαστήριο να ξεκαθαρίσει αυτή την υπόθεση που μετά από έφεση του εισαγγελέως που πρωτοδίκως δικαστήκαμε, παρουσιαστήκαμε στο δικαστήριο, τώρα στο τριμελές πρωτοδικείο ελήφθη η τελική απόφαση και μας αθώωσε, ευχαριστώντας τον συνήγορό μου, τον κύριο Γιάννη Κοντό, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, βεβαίως και τους άλλους συνηγόρους που ήταν μαζί μου συγκατηγορούμενοι, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο τελετάρχης, ο κύριος Φωτισκούρτης, που εξαιρετικά αγόρευσαν όλοι. Εγώ όμως ευχαριστώ όλους, αλλά και ιδιαίτερα τον προσωπικό μου δικηγόρο. Να σας ευλογεί ο Θεός. Και κυρίως για την Κέρκυρά μας, την οποία και υπεραγαπώ και για την οποία αγωνίζομαι προσωπικά, θέλω να πιστεύω ότι αυτό ήταν μια δικαίωση για όλη την Κέρκυρά μας και ουσιαστικά δικαίωση του Αγίου μας. Να είστε καλά. Ο Θεός είναι μαζί σας. Κύριε Κοντέ, ήταν μια απόφαση η οποία ουσιαστικά, όπως είπε και ο Μητροπολίτης, δικαιώνει την Κέρκυρα και την παράδοση όλων αυτών των ετών. Απ' την άλλη, υπήρχε και μια πρόταση από πλευρά εισαγγελέως για καταδίκη. Πώς τα είδατε? Δεν μας ξενίζει, είχε γίνει και πρωτόδικα, θυμίζω. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι το είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή. Είχαμε και έχουμε μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια των τριών ετών εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Μετά την απόφαση τη σημερινή, παραμένει ακλόνητη αυτή η εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πράγμα το οποίο εγώ πρεσβεύω και αποδέχομαι στο μέγιστο. Εξάλλου, τη δικαιοσύνη αυτή υπηρετώ και εγώ από το δικό μου το λειτουργήμα. Αυτό που θέλω να πω πολύ απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, εμείς δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα αυτά τα τρία χρόνια, πραγματικά δικαστικό αγώνα. Ο σεβασμιότατος στη Λιτανία των Βαΐων του 2020, εσωτερικά εντός του Ιερού Προσκυνήματος, πήρε την απόφαση να μην καταργήσει, να μην είναι ο πρώτος στην ιστορία της Εκκλησίας της Κέρκυρας που θα καταργούσε αυτήν την λιτάνευση με τα περιοριστικά μέτρα την εποχή εκείνη για την ημέρα των Βαΐων μετά από 450 χρόνια ιστορίας, συνεχούς ιστορίας που δεν τη σταμάτησε ούτε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ούτε ο δεύτερος, ούτε οι πολιορκίες, ούτε οι επιδρομές των Οθωμανών. Αυτό που αποφάσισε με τη συνείδησή του είναι να την τελέσει. Και γι' αυτό βρέθηκε κατηγορούμενος τρίτη φορά σήμερα, όπου και υπήρξε η οριστική και τελεσίδη κυκλώνα απαλλαγή. Σας ευχαριστώ και εσάς για το δύσκολο λειτουργήμα το οποίο κάνετε και ενημερώνετε την ελληνική κοινωνία για όλα αυτά και την κυρκυριακή κοινωνία. Και εύχομαι πραγματικά αποφάσεις τέτοιου είδους και δικαστές αυτού του ύψους να μας κάνουν να ενδυναμώνουμε την εμπιστοσύνη μας στην ελληνική δικαιοσύνη. Επειδή όλοι γνωρίζουμε ιστορία, η αλήθεια είναι ότι ήταν η μακροβιότερη λιτανία που έχει γίνει ποτέ. Ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και ένα μήνα και ολοκληρώθηκε σήμερα. Και να δοξάσουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα που τέλειωσε αισίως, διότι σήμερα δεν κρινόντουσαν πρόσωπα, κρινόντουσαν θεσμοί. Η Δήμαρχος, ο Μητροπολίτης, η Δήμαρχος βέβαια είχε αθωωθεί, αλλά η Δήμαρχος για αυτήν την ίδια απόφαση, ο Μητροπολίτης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο τελετάρχης. Και δόξα τω Θεώ, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Πριτάνευσε αυτό που και νομικά αλλά και ιστορικά και εθιμικά είναι σωστό. Να ευχηθούμε ο Άγιος Σπυρίδωνας να συγχωρήσει κάποιους που μπορεί να σκέφτηκαν ότι έτσι θα μπορούσαν να πλήξουν κάποιους. Από εκεί και πέρα όμως, όσο μπορούμε να προχωράμε και να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να εκτιμούμε το ότι έχουμε λιτανίες 400 ετών. Χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα τελείωσε η διαδικασία στην οποία είχαμε μπει. Το δικαστήριο νομίζω εκτίμησε την ιστορία της Κέρκυρας, όλη την με σεβασμό και την ιδιαίτερη κατάσταση στην οποία έκρινε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πραγματικό και θεμητό και σύμφωνα με την ιστορία της Κέρκυρας και τον λαό της.